ανακόψουν και θα κόψουν μάλλον δύο αροκάριες, ε. Θα δούμε αν θα προλάβουν σήμερα να τις κόψουν τις αροκάριες. Είναι δύο δέντρα που κοσμούν, εγώ τουλάχιστον έτσι το βλέπω, κοσμούν το Δημοτικό Μέγαρο, την είσοδο του Δημοτικού Μεγάρου. Είχαν γλιτώσει το 2017 από την ανάπλαση που είχε γίνει τότε, γιατί προέβλεπαν να κοπούν και αυτές οι δύο αροκάριες. Τις έχω, τελικά, αν θέλετε, παιδιά, να τις δείξουμε, ναι, τις δύο αροκάριες. Μετά από αντιδράσεις που υπήρξαν τότε, διασώθηκαν, όμως επανήλθε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και προχθές το βράδυ της Τρίτης, αποφάσισε η Ολομέλεια με οριακή, με μία ψήφο διαφορά, να κοπούν οι δύο αροκάριες, αυτές ακριβώς που βλέπουμε. Και στα μάτια μας, τουλάχιστον όσο ζούμε τα τελευταία 40-50 χρόνια, οι αροκάριες αυτές στολίζονται κάθε χρόνο. Είναι ο Χριστουγεννιάτικος, είναι μέρος του Χριστουγεννιάτικου διάκοσμου. Τι τους έπιασε να τις κόψουν, δεν κατάλαβα γιατί τις κόβουν. Εμποδίζουν, ακριβώς σε αυτό το σημείο στείνονται συνήθως τα σκηνικά για τις εκδηλώσεις που διοργανώνονται στην πλατεία 28 Οκτωβρίου και λένε ότι εμποδίζουν τη σκηνή. Επίσης, ένα άλλο επιχείρημα που προβάλλεται είναι ότι έχουν αραιοφύλωμα, ότι δεν κάνουν σκιά και ότι αντί να έχουν δύο δέντρα τα οποία δεν κάνουν σκιά και δεν είναι και τόσο καλές, τι τα λένε, θα τα αντικαταστήσουν με ανθόνες. Υπήρξαν έντονες αντιδράσεις, πρέπει να σου πω, από δημοτικές ομάδες, και τη δημοτική ομάδα της ΕΔΕΚ και τη δημοτική ομάδα του ΑΚΕΛ και του κινήματος οικολόγων περιβαλλοντιστών. Μάλιστα, το κίνημα οικολόγων τις είχε διασώσει το 2017 αυτές τις δύο αρκάριες. Ναι. Τώρα επανήλθαν και θέλουν να τις κόψουν. Κώστα, πρόλαβαν και τις στόλισαν, γιατί βλέπω σαν σύρματα πάνω. Πρόλαβαν και έβαλαν λαμπάκια. Μπορεί να έβαλαν και λαμπάκια. Επειδή κάνοντας μία... Εδώ δεν βλέπετε, ρε παιδιά, κάτι σύρματα από κάτω. Ναι, μόνο εγώ τα βλέπω. Ενδεχομένως η φωτογραφία να είναι αρχείου. Α, πάντως έτσι στολίζονταν. Ναι, έτσι στολίζονταν κάθε χρόνο. Ήταν εντυπωσιακές, πρέπει να σου πω, όταν στολίζονταν. Εσύ τι λες? Έλεγα λοιπόν ότι προβλήθηκαν διάφορα επιχειρήματα, αλλά υπήρξαν και πολλές αντιδράσεις και από κόμματα και οργανώσεις, αλλά και από πολίτες, οι οποίοι με το που ανακοινώθηκε η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου πήραν φωτιά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με πολλά και διάφορα... Ωραία, κρίμα είναι να κόψουν τα δέντρα τώρα για τη σκηνή. Ας κάνουν τη σκηνή, ξέρω εγώ, πιο μέσα, πιο έξω. Έχουν γίνει εκδηλώσεις στην Κεντρική Πλατεία και έχει γίνει και η μεγαλύτερη εκδήλωση που έγινε ποτέ στην Πάφο. Η έναρξη του Πάφος 2017 έγινε σε αυτή την Κεντρική Πλατεία. Και τα κατάφεραν, τους χώρεσε. Δεν στήθηκε η σκηνή μπροστά από το Δημοτικό Μέγαρο, αλλά μπροστά από τα εκπαιδευτήρια στην πλατεία ή απέναντι από την βιβλιοθήκη. Υπάρχει τρόπος, αλλά το έχουν βάλει αμανάτι να τις κόψουν. Τι να πω, τους έφταξαν τα δέντρα, όπως και να έχει. Λοιπόν, σίγουρα θα έχουμε αντιδράσεις και εξελίξεις πάνω σε αυτό το θέμα. Είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Κώστα μου, σε ευχαριστώ. Είναι προπαρασκευή σήμερα, Κώστα μου. Ναι. Ωραία μέρα, δεν είναι η προπαρασκευή? Επιτέλους. Δύσκολη εβδομάδα. Ναι. Ήτανε. Βρέχει τώρα εκεί, γιατί σε λίγο θα πάμε να δούμε τον καιρό μας. Όχι. Στην Πάφο τις τελευταίες τρεις ημέρες είχαμε ηλιοφάνεια. Ήταν καλός ο καιρός. Τώρα ακόμη... Τώρα βγαίνει ο ήλιος, έτσι, κοιτάζω απέναντι στο παράθυρο. Γιατί πρέπει να δεις καταρχάς εξημέρωσε. Εξημέρωσε. Μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρα Κώστα μου, ευχαριστώ. Καλημέρα. Να είσαι καλά. Καλημέρα.